Και δεν ξανακάνεις την ερώτηση αυτή. Καταλαβαίνετε, δεν βρεθείτε τώρα. Μπορεί να κάνεις την ερώτηση που έκανες πριν. Α, μπορώ. Ναι, για κάτι. Είσαι γυναίκα ή άντρας? Πού το ξέρεις, είμαι εγώ. Εσύ τι είσαι, καταρχήν να μου πεις εσύ που είσαι και πνευματικός και πρέπει να δίνεις το παράδειγμα στους ανθρώπους. Εσύ τι είσαι, είσαι πνευματικός? Πιστεύεις στο Θεό? Μοναχός είμαι. Προβοηθεία κατράτα θα μπορώ. Και μοναχός θα μείνεις. Γιατί με τέτοια κρίση που έχεις, αυτή δεν είμαι η οικογένειά σου. Εγώ είναι η Ελλάδα! Η Ελλάδα! Είσαι Έλληνας. Εσύ ένα τσινιάς τι είμαι. Δεν βλέπεις τι πάθαμε. Γεμίσαμε ξένους. Ληξιαρχείο είσαι. Ρώτησε άνθρωπος. Γυναίκα, ναι. Τελικά είσαι φίλος μου. Σε αυτή και εκεί που ζείτε έχετε πολλούς άντρες. Μόνο άντρες. Παντώνη! Κοίταξε να προσευχηθείς στο Θεό να είσαι καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και μη σε νοιάζει αν είναι άντρας ή γυναίκα. Μη φωνάζεις, θα σκουπί περίοδο. Καλά, τι. Ε? Φύγε από εδώ. Όχι, θα φύγεις εσύ. Όχι. Γιατί εσύ δεν είσαι γέροντας, εσύ είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος. Χαθείς από αυτά μου, δεν τρέπεις σε λίγο ρε. Και θα βγεις και στην τηλεόραση τώρα σε λίγο, ναι, να τα πεις εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μπράβο σου. Εντάξει. Εσύ δεν δουλεύετε να ντρέπετε. Δεν ντρέπεστε ρε. Δεν ντρέπεστε ρε. Ε? Όχι, εμείς δεν ντρέπομαι. Πρέπει να ντρέπεσαι όμως πάρα όχι. Πολύ. Εσύ γιατί πρέπει είσαι άθρησκος, δεν προσεύχεσαι στο Θεό για τους ανθρώπους. Εμείς έχεις διακρίσεις.